μείνουν αφού στην ιστορία. Η συζήτηση πήγε στα εθνικά, εγώ θα μείνω στις πρέσπες και θα ρωτήσω την κυρία Κανέλη το εξής. Εγώ γυρνάω στο σήμερα. Δεν βλέπω το ΖΑΕΦ να καίγεται όμως για να εφαρμόσει και τη συμφωνία. Τα γάλματα δηλαδή δεν έχουν ακόμα ούτε καν αυτή την επιγραφή που θα έλεγε ότι είναι της αρχαίας ελληνιστικής περίοδου. Θέλω να μου πείτε πώς το βλέπετε να εξελίσσεται. Δεν τους βλέπω επίσης να μπαίνουν στην Ευρώπη, αλλά στο ΝΑΤΟ σίγουρα θα μπουν. Θέλω να μου πείτε πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιστορία των πρεσπών. Άγνωστε βουλέ ΝΑΤΟ ή αν θέλετε και πασίγνωστοι και άγνωστε βουλέ του κυρίου Τραμπ. Όπως είδατε και για τα τουρκικά φώναζε, ούρλιαζε, απειλούσε με πυρηνικά την Κορέα. Στην Κορέα πήγε και έκανε 20 βηματάκια. Στα πυρηνικά έχει πάρει τη θέση που έχει πάρει για να αντιστρέψει το σκηνικό στο Ιράν. Και σε ό,τι αφορά την Τουρκία, λέει ότι δεν φταίει η κακομοίρα η Τουρκία που αγοράζει τώρα τους S-400, γιατί δεν τους πούλησαν οι προηγούμενοι τους. Σαν να ήταν μεταξύ δηλαδή Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ η συζήτηση. Μεταξύ Τραμπ και Ομπάμα, φταίνουν οι προηγούμενοι που δεν τους τα δώσανε και άρα γι' αυτό σήμερα μπορούν να τα πάρουν χωρίς. Με έρχεστε στο Μακεδονικό, έρχεστε σε μια ιστορία που πονάει, που φτιάχτηκε κάτω από τις νατοϊκές απαιτήσεις, που έφτασε να διεκδικεί κάποιος Νόμπελ και κάποιοι Νόμπελ για αυτή την ιστορία. Εγώ διάβασα πολύ πρόσφατα ότι υπεγράφει μια συμφωνία του κυρίου Ζάγεφ με τον Βούλγαρο ομόλογό του. Μόλις αποκτήσει κάτι F-16, τα οποία έχει αποφασίσει να αποκτήσει η Βουλγαρία, θα αναλάβει την αστυνόμευση, ακριβώς αυτή είναι η έκφραση, του χώρου, του εναέριου της Βόρειας Μακεδονίας. Αυτό το κάνουμε εμείς βέβαια. Που σημαίνει λοιπόν ότι ό,τι έχουμε συμφωνήσει με μια χώρα η οποία αυτή τη στιγμή δεν μπορεί παρά να κάνει ακριβώς αυτό που θα τη ζητήσουν αυτοί που θέλουν να τη χρησιμοποιήσουν ως βάση, ως ένα παράρτημα του ελληνικού μεντεσέ για τα ενοποιημένα Δυτικά Βαλκάνια, για να καταθεθούν τα συμφέροντά τους, δεν βλέπω να βγαίνει σε καλό στην Ελλάδα, κυρία Μακρύ. Ποτέ δεν βγήκε καλό στην Ελλάδα να εξαρτάται από ξένους. Παλιά το λέγαμε ξένο δάχτυλο. Σήμερα το λέμε βοήθεια. Περιμέναμε δηλώσεις από τους Ευρωπαίους και δει εξειδικευμένα μέτρα για την επιθετικότητα της Τουρκίας. Και εγώ ακούω και μαθαίνω σήμερα ότι ο Πρωθυπουργός θα γυρίσει γιατί μιλάει στο Ηράκλειο. Εκείνοι δεν πήραν απόφαση, άρα δεν μπορεί να περιμένει και κάποιος κάτι θεαματικό από την Ευρώπη. Και ξέρετε κάτι, σε μια Ευρώπη, για να το κλείσω, και νομίζω ότι αυτό θα είναι και ένα από τα κριτήρια του κόσμου, γιατί έχει αποκτήσει εμπειρία. Σε μια Ευρώπη που έχει υπογράψει συμφωνία με την Τουρκία για τους πρόσφυγες, έχει ανοιχτά σύνορα υποτίθεται, θέλει πάρα πολύ να βάλει μέσα στα ενοποιημένα Βαλκάνια και τη Βόρεια Μακεδονία, τα τέως Σκόπια όπως τα λέγαμε εμείς εδώ. Ξεχνάμε τις χώρες του Βίζεγκραντ, ξεχνάμε τις αντιρρήσεις τους, ξεχνάμε τα κλειστά σύνορα, ξεχνάμε την Ιδωμένη, ξεχνάμε ότι οι πρόσφυγες σε αυτόν εδώ τον τόπο έγινε τόπος προορισμού και όχι διέλευσης προσφύγων. Για αυτή την Ευρώπη μιλάμε, επομένως μην περιμένετε τίποτα εκτός από την επιτήρηση μέχρι το 2070 και το ξόφλημα όσων μπήκανε στο υπερταμείο για 99 χρόνια με το τρίτο μνημόνιο που το υπέγραψε το Asset Varoufakis. Κυρία Κανέλη, να ολοκληρώσουμε. Χαίρομαι που μιλάμε. Εντάξει, εγώ αποκλείεται να κάνω το διαιτητή, το ξέρετε, και θα μπορούσα να επικαλεστώ για παράδειγμα έγγραφο του Ριζοσπάστη που είναι η ψήφος του Βαρουφάκη στο τρίτο μνημόνιο. Θα μπορούσα και εγώ να το βγάλω και να κουνάω το ριζοσπάστη τώρα, γιατί πάμε την τελευταία εβδομάδα, πολύ φοβάμαι. Με κανάλια, με σπασμένα εμπάργκο, με συνεντεύξεις, με ιδιοκτήτες, θα θυμηθούμε ποιοι ήταν κλεισμένοι, ποιοι δεν ήταν κλεισμένοι, ποιος τυπώνει πρωτοσέλιδο, ποιος δεν τυπώνει πρωτοσέλιδο, ποιος βγάζει ντοκουμέντο. Τώρα είναι η ώρα των σκελετών. Έχουν ανοίξει ντουλάπες και βγαίνουν οι σκελετοί. Και επειδή εμένα με ενδιαφέρει να μην σκελετιάσει ο ελληνικός λαός, έχω να σας πω δύο πράγματα πολύ απλά. Μιλάμε για εξωτερική πολιτική σε ένα επίπεδο business. Και αυτό δυστυχώς είναι τραγικό. Δεν το λέω εγώ. Όταν η κυβέρνηση σπέβδει να υπογράψει παρουσία του κυρίου Πάγια, δεν έχει αφήσει και τίποτα που να μην είναι παρόν ο κύριος Πάγια, και μιλάμε για ισχυρή και εξωτερική πολιτική με τη διά του διαβολικά καλού Τραμπ. Ξέρετε, είναι και μερικά πράγματα τα οποία σε κάποιους πεθαμένους αυτού του τόπου που έχουν χύσει το αιματάκι τους, λίγο γυρίζουν ανάποδα τα κόκαλα περί διαβολικά καλού Τραμπ. Λοιπόν, υπογράψαμε συμφωνία για το φυσικό αέριο στην Κρήτη. Συζητήσαμε με κανέναν? Όχι. Περάσαμε, η κυβέρνηση πέρασε τις τελευταίες μέρες ως υπηρεσιακή. Ένα κάρο πράξης νομοθετικού περιεχομένου. Ένα κάρο διευκολύνσης. Ανακαλύπτεται ξαφνικά ότι όλοι οι Έλληνες μπορούν, για παράδειγμα, όταν παίρνουν τη σύνταξή τους και πάνε να δουλέψουν μετά τη σύνταξη, θα τους κόψουν το λαιμό. Κυρία για να μην Κανέλη, πω τίποτε άλλο. Παρακαλώ. Αλλά οι ταξιτζίδες και οι αυτοκινητιστές μπορούν να δουλεύουν και μετά. Λοιπόν, ακούστε με. Αν πάμε και την πατρίδα παρακαλώ, στο επίπεδο αφόρητα, να την κάνουμε ταξί για κάποιον άλλον. Και ξέρετε ότι αγαπώ και σέβομαι τους ταξιτζίδες και τους αυτοκινητιστές όσο ελάχιστους που τρώνε τη ζωή τους στον δρόμο. Αλλά αν αρχίσει η πατρίδα έτσι, τότε οι μοιρασιές
θα γίνουν για λογαριασμό του πετρελαίου, της βενζίνης και των υπολείπων. Θα ζέχνει αίμα και πετρέλαιο. Σας για μία ακόμα φορά. Κουκουέ, κυρία. Κουκουέ. Κουκουέ. Λοιπόν. Κουκουέ για να είναι κάποιος ανεξάρτητος και να στηρίζεται πολύ. Μόνο στο λαό. Τσίπρα, το μοναδικό στήριγμα.